Λοιπόν, πάμε στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα σας, κυρία Διαμαντοπούλου. Χαρά μας. Καλημέρα. Τώρα, ξέρετε... Είναι ευχαριστώ, γιατί σας άκουγα και θέλω να σας κλείσω και δεν κλείνετε με τίποτα. Ναι. Άκουγα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καταρχάς αν έχετε hands free, βγάλτε το για να ακούγεστε πιο καθαρά. Τώρα είστε τέλεια. Άκουγα προχθές λοιπόν μια πολύ ωραία σειρά podcast που έχει κάνει το News 24-7 για όλες τις εκλογές της μεταπολίτευσης. Και εκεί στις εκλογές του 2004, αν θυμάμαι καλά, ήταν που ο Γιώργος Παπανδρέου σας είχε βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ναι, είχα έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας είχε φέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας έβαλε επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άρα είχατε μια επαφή έτσι αρκετά καλή και θέλω να μας πείτε, μια και συζητάμε όλοι εδώ και δύο μέρες όλη αυτή την ιστορία του δείπνου Παπανδρέου Τσίπρα, αν αυτό πράγματι υποκρύπτει, ας πούμε, μια ιστορία κυβέρνησης ηττημένων στην οποία θα μπορούσε ο Γιώργος Παπανδρέου να παίξει κάποιο ρόλο ακόμα και αυτόν του Πρωθυπουργού, ή αν όλα αυτά είναι δημοσιογραφική φαντασία ή δημοσιογραφικές υπερβολές. Ή θεωρίες συνωμοσίας, ας πούμε. Ναι, το πρώτο, δεν θεωρώ ότι υπήρξε τέτοιου είδους συνάντηση ή τέτοιου είδους συναντήσεις. Το θεωρώ αδυνατό, δεν χωράει στο μυαλό μου. Και δεύτερον, θεωρώ ότι. Τι είδους συνάντηση. Το δείπνο, ας πούμε, ή γενικά. Όχι, Παπανδρέου Τσίπρα που να συζητήσουν για κάτι που αφορά το μέλλον κλπ. Δεν το χωράει το μυαλό μου, δεν το πιστεύω, θεωρώ ότι είναι μια υπερβολή. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι η όλη συζήτηση που άνοιξε από εκεί για το θέμα των κυβερνήσεων και της σύνθεσής τους, θυμώ ότι οι συσχετισμοί όπως αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουν λύση για κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή, ο κ. Βαρουφάκης είτε συνεργάστηκε με τη ΛΑΕΤ, το χωρίς μεγαλύτερο χάος, νομίζω. Με τον κύριο Στρατούλη. Ακριβώς. Ναι, το χωρίς μεγαλύτερο χάος από το ΣΥΡΙΖΑ, από ότι με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Ξέρετε, τα εσωτερικά είναι πάντοτε πολύ πιο έντονα. Θεωρώ λοιπόν ότι και πάλι μεταφέρουμε τη συζήτηση σε μια μελλοντική ιστορία που έχει πολύ δόση μέσα και φαντασίας και σεναρίων, εντάξει, τίποτα δεν αποκλείεται στην πολιτική, και χάνουμε την πραγματική εικόνα που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση και με τα εθνικά και με το τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και με την οικονομία μας, και πάμε προς τις εκλογές πάλι χωρίς ουσιαστική δέσμευση των κομμάτων για πράγματα που πρέπει να γίνουν για άλλη μια φορά, βέβαια. Κυρία Διαμαντοπούλου, παρόλα αυτά οι εκλογές από ό,τι φαίνεται οι πρώτες θα είναι 9 Απριλίου που θα δώσουν και το στίγμα του πώς θα πάμε μετά και με ποια σκληρά διλήμματα και με ποια ποσοστά και με ποιες διαφορές στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση που θα είναι περίπου σε 6 εβδομάδες. Άρα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το τι μπορεί να γίνει ακόμη με μια κυβέρνηση ηττημένων. Εσείς θέλω να μας το πείτε πιο αναλυτικά. Θεωρείτε ότι τα κουκιά, έτσι απλά να το πούμε, δεν βγαίνουν και είναι μόνο τα κουκιά, ή είναι και ένα ιδεολογικό χάσμα, ας πούμε, που χωρίζει τα διάφορα κόμματα? Προεκλογικά, ανάλογα με τους στόχους του κάθε κόμματος, εκφράζει και το χάσμα. Παλαιότερα δεν φανταζόμασταν ότι θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Καμένο, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, γιατί δεν ήταν απλά χάσμα, ήταν γεωλογικό ρήγμα. Και όμως συνεργάστηκαν. Οπότε πραγματικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Μάλιστα. Άρα κατά αυτή την έννοια, μισό λεπτό, κατά αυτή την έννοια, κυρία Διαμαντοπούλου, το κυβέρνηση ηττημένων που υπάρχει τώρα ως μεγάλη συζήτηση, σωστά λέει ο κύριος Τσίπρας ότι και για ηθικούς λόγους δεν πρέπει να γίνει, ή αν τα κουκιά βγαίνουν, να το πω έτσι, θα μπορούσε, μια και η απλή αναλογική είναι το εκλογικό σύστημα των συνεργασιών και των συνενέσεων, να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο αυτό, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ μέρα 25, γιατί αυτό είναι το σχήμα, δεν υπάρχει άλλο. Κουκουέ δεν μπορούμε να εντάξουμε. Εάν τα κουκιά σε αυτά τα τρία κόμματα βγαίνουν, θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι? Μπορώ να φανταστώ τη συνεργασία αυτών των κομμάτων και ο κύριος Τσίπρας, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να κάνει ένα αφήγημα που να δίνει την αισιοδοξία της εξουσίας.
Είναι λοιπόν ένα αφήγημα το οποίο κομματικά είναι μέσα στη φαρέτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είναι όμως στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει κάτι τέτοιο, ούτε στο κύριο Βαρουφάκη. Επομένως ο καθένας πάει στις εκλογές με βάση ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να πάρει αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Νομίζω ότι έχει αποκρισταλώσει τη θέση του. Έχει πει αν έχω μεγάλο ποσοστό, θα βάλω 10 πράγματα πάνω στο τραπέζι και θα συζητήσω να δω αν μπορώ να κάνω κυβέρνηση. Ναι. Δεν έχει πει αν θα την κάνει από εδώ ή από εκεί. Να, όποιον βγει εντάξει. Ναι, αλλά έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης από την πρώτη Κυριακή. Άρα, αν ναι, από την πρώτη Κυριακή τα κουκιά βγαίνουν με αυτό το σχήμα, θα μπορούσε ο κύριος Βαρουφάκης να είναι συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ πως όχι. Αλλά όπως σας είπα, το χάσμα, το προεκλογικό και το μετεκλογικό δεν είναι το ίδιο. Μάλιστα. Ενάντι 2023 υπάρχουν περιθώρια για μια κυβέρνηση δικού σκοπού, γιατί έχουν πέσει και αυτά τα σενάρια, δηλαδή να γίνει μια κυβέρνηση των ηττημένων, δεν ξέρω ποιον, οι οποίοι θα έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την διαχείριση, την πολιτική διαχείριση των υποκλοπών, να καθαρίσουν δηλαδή το τοπίο, τα διάφορα σκάνδαλα κλπ. Έχει νόημα μια τέτοια κυβέρνηση? Βρισκόμαστε σε καθεστώς λειτουργίας της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα όπως υπήρξε με το θέμα της χρεοκοπίας της χώρας, δηλαδή κάποιο κατεπήγον θέμα που έπρεπε να δημιουργήσει τέτοιου είδους συσπυρώσεις και συμμαχίες ώστε να σωθεί η χώρα. Τώρα έχουμε εκλογές που έχουν άλλο εκλογικό σύστημα. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει μπει η Δημοκρατία σε μια λειτουργία, έχουμε επανέλθει σε μια σχετική κανονικότητα. Και το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα προσφέρει σταθερότητα. Εάν αυτή η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές μπορεί να πετύχει μια συμφωνία η οποία θα παραδώσει στον ελληνικό λαό ένα πρόγραμμα τετραετίας, να βγει από την πρώτη τριετία. Δεν θα είμαστε η πρώτη χώρα και στην Ελλάδα, εντάξει, δεν έχουμε θετική εμπειρία από τις συνεργασίες, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες. Εάν δεν υπάρξει αυτή η συνεργασία και αυτή η συμφωνία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ειδικού σκοπού δεν βλέπω, γιατί δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στη χώρα αυτή τη στιγμή που να δημιουργεί τέτοια ανάγκη. Το πρόσωπο που θα εγγυηθεί όλα αυτά τα οποία περιγράψατε έχει σημασία? Δηλαδή, θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε ανάμεσα στα δύο πρόσωπα, Μητσοτάκης ή Τσίπρας? Τη σταθερότητα, ποιος θα μπορούσε περισσότερο να την εγγυηθεί? Ακόμη και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, έτσι, όχι σε αυτοδυναμία μόνο. Εντάξει, η ερώτησή σας έχει ουσιαστικά την λογική του αν εγώ προτιμώ τους μεν ή τους δε. Ναι, νομίζω ότι την έχει. Το παραδέχομαι. Προφανώς. Μέσα από την πορεία των δύο κομμάτων είναι προφανές ότι η περίοδος που ζούμε τώρα είναι μια περίοδος κανονικότητας με προβλήματα βεβαίως. Έτσι, δηλαδή η διατραετής περίοδος της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν ανέφελη, ναι μεν είχε πολλές κρίσεις, αλλά έγιναν και πολλά λάθη. Με κορυφαίο λάθος το θέμα των υποκλοπών, το οποίο δεν έχει κληθεί ακόμα. Και με πολύ σοβαρά ζητήματα, κατά την άποψή μου, που συναντώνται τώρα στην προεκλογική περίοδο και έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η προεκλογική περίοδο, ο οποίο μας φέρνει στην πεπατημένη λειτουργία εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, δώστε και βλέπουμε μετά τι θα γίνει, χωρίς να υπάρχει ένα μέτρο που αφορά αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι γενικά όλους τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι σοβαρά και τα οποία αυτά είναι που εγώ κρίνω. Από την άλλη πλευρά, δεν χωράει αμφιβολία ότι η σύγκριση των δύο περιόδων των πρωθυπουργών είναι σαφής. Ο κ. Τσίπρας κινδύνευσε να βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και πολλές από τις επιλογές που έγιναν στην περίοδο της διακυβέρνησής του, και εγώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα της παιδείας, έτσι, γιατί δεν είναι δευτερεύον το θέμα της παιδείας. Όχι, βέβαια, και εσείς έχετε και... Ήταν πραγματικά έξω από αυτό που φαντάζεται η λογική. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργήσε στα σχολεία, ο τρόπος που λειτουργήσε στα πανεπιστήμια, το ότι έκανε τα ΤΑΙΤ σε μια νύχτα πανεπιστήμια, πολλά από αυτά που κατά την δική μου εκτίμηση δεν συνάδουν όχι μόνο με το θέμα της πολιτικής σταθερότητας, αλλά με ένα μέλλον που παραπέμπει στο 2000. Τον 21ο αιώνα.
Μάλιστα. Επειδή με ρωτήσατε, εγώ που θα περίμενα από το, αυτό που περιμένω από τα κόμματα και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα, αν έχει αλλάξει, είναι να παρουσιάσουν την Ελλάδα που θέλουν μετά τις εκλογές. Σωστά. Όχι να το θέλουν να πάνε χέρι-χέρι. Να πάνε χέρι-χέρι με κάποιον για να πάνε την Ελλάδα πού. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Εσείς βλέπετε να συζητιέται αυτό? Όχι, δεν συζητιέται. Τουλάχιστον στην έκταση που θα έπρεπε. Δεν συζητιέται. Βέβαια, περιμένουμε τώρα και τα προγράμματα και των δύο κομμάτων. Από το πρόγραμμα του δικού σας πολιτικού χώρου, από το οποίο προέρχεστε. Τώρα δεν έχετε, υποθέτω, στενές πολιτικές επαφές. Έχετε ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Θα είστε πρόεδρος της Επιτροπής Σοφών. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και με τις επιλογές του? Εντάξει, επειδή εγώ γενικώς διαβάζω και έχω μπει και έχω διαβάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το οποίο δεν έχει έρθει. Δηλαδή, πολλοί λέμε όλοι για προγράμματα, αλλά δεν μπαίνει κανένας να διαβάσει τα προγράμματα, το ξέρετε καλά. Ούτε τα μνημόνια δεν είχαν διαβάσει κάποιοι. Ναι, προφανώς. Ναι. Έχει το ΠΑΣΟΚ, αν μπει κάποιος μέσα και δει το πρόγραμμά του, έχει δουλέψει σε όλα τα επιμέρους θέματα. Δηλαδή, στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική, στη στέγη, στην παιδεία κλπ. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει τις φοβερές, δηλαδή την πρόταση εκείνη η οποία θα το διαφοροποιούσε. Ναι. Αλλά έχει δουλέψει. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι νομίζω ότι ο τρόπος που προχωράει προς τις εκλογές δείχνει το ότι μπορεί να εξασφαλίσει μια σταθερότητα στη χώρα ως τρίτο κόμμα. Δηλαδή λέει αφενός θέλω ένα ισχυρό ποσοστό. Φυσικά. Και αφετέρου, εάν έχω το ισχυρό ποσοστό, θα βάλω εγώ ορισμένα πράγματα που αφορούν την ιδεολογική μου ταυτότητα. Τώρα, για να πάρει μεγάλο ποσοστό, πρέπει τουλάχιστον στην προεκλογική περίοδο, γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα, να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό που απαιτείται πια από την ελληνική κοινωνία. Ναι. Γιατί έτσι όπως ξέρουμε τα κόμματα, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος έχει κλείσει. Έτσι. Ερώτημα. Θα δώσουμε εδώ, θα δώσουμε εκεί, θα δώσουμε παρά εκεί και την επόμενη μέρα θα είμαστε ένα παράδειγμα. Ερώτημα, κύριε Διαμαντοπούλου. Κάποια στιγμή είχατε βρεθεί κοντά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν σας πρότεινε για την προεδρία του ΩΣΑ. Φτάσατε πολύ κοντά στο να εκλεγείτε. Το ερώτημά μου το εξής. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε έτσι μια προσπάθεια ξανά της Νέας Δημοκρατίας να απευθυνθεί και στον χώρο της κεντροαριστεράς με κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μπαίνουν στις τάξεις της κλπ. Αν δεχόσασταν μία πρόταση από τον κύριο Μητσοτάκη, θα προσχωρούσατε στη Νέα Δημοκρατία? Όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα προσχωρούσατε. Δεν θα προσχωρούσατε. Αν δεχόσασταν μία πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα κατεβαίνατε στις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ? Δεν θα κατεβαίνατε. Άρα έχει τελειώσει η πολιτική διαδρομή της Άννας Διαμαντοπούλου? Η κομματική διαδρομή και η ένταξή μου, ναι. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχω 10 χρόνια που κάνω πολιτική. Ναι, γι' αυτό πράγματα. Και θα πάμε εκεί τώρα. Και συμμετέχω στην πολιτική ζωή με τον τρόπο που νομίζω εγώ. Ναι. Και στο επόμενο διάστημα θα παρουσιάσω το. Ήδη έχει παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες και θα σας πω με μεγάλο αντίκτυπο. Θα το πούμε το αυτό. Ναι. Άρα, όχι σε ψηφοδέλτια, όχι σε κόμματα επισήμως, σωστά? Σε μία μετεκλογική, μάλλον μία μετεκλογική παρουσία ως εξοκοινοβουλευτική υπουργός, αν σας γινόταν μία πρόταση, θα το σκεφτόσασταν? Όχι, κυρία Τάκη. Όχι, τίποτα. Τίποτα που έχει να κάνει με την ενεργό πολιτική, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε στην Επιτροπή. Άρα, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για εσάς. Ναι, ναι, εντάξει. Απλά το ρωτάμε για να γίνει καθαρό, για να υπάρχει το τοπίο. Ρωτάμε γιατί μας αρέσετε, καταλάβατε. Εμάς μας αρέσει, κυρία Διαμαντοπούλου, πολύ. Φυσικά. Και για να αποτρέψουμε από τον Πρωθυπουργό να κάνει τηλεφωνήματα που δεν θα έχουν αίσιο τέλος γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ότι από την επόμενη εβδομάδα, γιατί γίνεται τώρα η μετάφραση και στα ελληνικά, είναι όλη η πρόταση για την αλλαγή του κοινωνικού κράτους που αφορά από το θέμα της παιδικής φτώχειας μέχρι το θέμα της μακροχρόνιας φροντίδας, δηλαδή του τεράστιου αριθμού ανθρώπων που υπάρχουν και στη χώρα μας και οι οποίοι είναι άνω των 80 και χρειάζονται συνεχή βοήθεια και παρακολούθηση. Ο κύριος Τάκης και εγώ έχουμε εμπειρία ήδη προσωπικά από αυτό και δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους υποστήριξη στη χώρα που πρέπει να υπάρξει σύστημα. Αλήθεια. Επαναλαμβάνω όλο το ενδιάμεσο, δηλαδή πώς υποστηρίζουμε πλέον τους νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε, γίνεται μια συζήτηση για το θέμα των συντάξεων και των συνταξιούχων και στη χώρα το πρόβλημα είναι οι νέοι.
είναι πώς θα ενταχθούν στη ζωή, πώς θα κάνουν οικογένεια, πώς θα δημιουργήσουν, πώς θα έχουν παιδιά. Έχουμε το δημογραφικό και νομίζουμε ότι θα το λύσουμε με τους συνταξιούχους. Δεν γίνεται συζήτηση για τους νέους, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι απίστευτο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Να πούμε, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι είστε πρόεδρος της Επιτροπής Σοφών και που, που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ήδη παρουσιάσατε αυτές τις προτάσεις για το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και το μέλλον του κοινωνικού κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και στην αιχμή του δόρατος και στις ευρωπαϊκές εκλογές και στις εθνικές κυβερνήσεις βεβαίως και βέβαια. Διότι... Πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πρόσκληση αυτή τη στιγμή μέσα στο Μάιο από τη Σουηδική Προεδρία, τον Ιούνιο από την επόμενη Ισπανική Προεδρία και ήδη τώρα την Πέμπτη για την Βελγική Προεδρία. Δηλαδή οι Προεδρίες ενδιαφέρονται άμεσα να το βάλουν στο κέντρο της πολιτικής τους. Εμείς δεν πολύ έχουμε εδώ ενδιαφέρον, κατάλαβα. Σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός. Κανένα δεν με κάλεσε, αλλά εγώ θα στείλω τώρα το, θα υπάρξει, θέλω να κάνω την ελληνική μετάφραση, τελειώνει τώρα μου πάνω από τις Βρυξέλλες, και θα πάει σε όλους τους αρχηγούς φυσικά και ελπίζω να αποτελέσει και αυτό ένα θέμα και των δικών μας εκλογών, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Φυσικά, μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πραγματικά απροστάτευτες και για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε, των λαών, όταν δεν υπάρχει αυτή η μέρημνα. Ξέρετε, κυρία Κοράη, εμείς τώρα με το δίκτυο θα παρουσιάσουμε την Παρασκευή για τη γενιά Z. Η γενιά Z είναι αυτή που λέμε digital native, δηλαδή ψηφιακή ηθαγενή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα παιδιά που γεννήθηκαν με το κομπιουτεράκι, με το κινητό στο χέρι. Ναι. Και είναι μια γενιά η οποία είναι αυτή που γεννήθηκαν μετά το 96-97. Είναι μια γενιά με πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Εκτός από το ότι είναι ψηφιακή γενιά, είναι και αυτή που μέσα στην εφηβεία της έζησε το COVID. Δηλαδή έζησε 2 χρόνια απομονωμένη. Ναι, σωστά. Αυτή η γενιά έχει άλλου είδους προσεγγίσεις. Σωστά, να ρωτήσω. Για να κλείσουμε. Μια και είπατε για τη γενιά Z και είδαμε μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Γιατί αυτή η γενιά ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν νομίζω ότι ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Θα δείτε ότι αυτή η γενιά, πρώτα απ' όλα οι πολύ νέοι άνθρωποι ψηφίζουν πάντοτε απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Έτσι, ναι. Υπάρχει. Ναι, αντισυστημικά. Είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Όμως, για να μην βλέπουμε μόνο το ότι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση στην εργασία. Έχουμε μια γενιά που για πρώτη φορά βάζει σαν κυρίαρχο θέμα τον ελεύθερο χρόνο της. Σωστά. Είναι μια γενιά η οποία δεν την ενδιαφέρει πρώτα το χρήμα, αλλά και την ενδιαφέρει πρώτα να έχει προσφορά και αντικείμενο η δουλειά της. Βέβαια. Είναι μια γενιά που αυτό δεν είναι θέμα που πρέπει ναι, να συζητήσουμε. Και να ζει. Και να ζει, όχι μόνο να δουλεύει. Γιατί ο ελεύθερος χρόνος που είπατε είναι ζωή. Είναι ακριβώς ζωή. Είναι άλλος τρόπος επιλογής της ζωής. Ακριβώς. Και προσέξτε, έχουμε τώρα στην Ελλάδα από τη μια δεν βρίσκουν αυτά τα παιδιά εργασία γιατί τα επιστημονικά τους προσόντα και ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει τους κατευθύνει προς συγκεκριμένες εργασίες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και από την άλλη έχουμε τεράστιο έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού. Βέβαια. 80.000 άνθρωποι λείπουν από τον τουρισμό. 100.000 λείπουν από τον αγροτικό τομέα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Προεκλογικά αυτά δεν είναι ζητήματα. Μίζωνα. Λοιπόν, βέβαια. Να συζητούμε τώρα για την κυβέρνηση των ηθημένων και την κυβέρνηση των νικητών. Ας μας πούνε τώρα που είναι προεκλογικά, όχι με ποιον θα πάνε. Πού θέλουν να πάνε τη χώρα και πώς θα, κάνουν. Σωστό. Είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, χαρά μας που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.